Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Αγώνας για τη συγκράτηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα στις λαϊκές αγορές του Εύρου. Κομωτινή Γιάννης Γκαράνης, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε Ουκρανούς πρόσφυγες. Νότης Μηταράκης, από τον Προμαχώνα 200 Ουκρανοί πρόσφυγες είναι ήδη στη δομή της Συντικής Ερών. Προτάσεις του Δημήτρη Μερκούρη για την αξιοποίηση και λειτουργία των ιαματικών τρών Τραϊανούπολης. Μέχρι και δελτίο καιρού παίρνουν πλέον οι έμποροι και η παραγωγή των λαϊκών αγορών πριν ξεκινήσουν για το πόστο τους, προκειμένου να μην κάνουν άσκοπη μετακίνηση. Και αυτό γιατί λόγω της οικονομικής στενότητας δεν ρισκάρουν να συμμετέχουν σε λαϊκές αγορές με χαμηλή κίνηση που θα οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Την ίδια ώρα, οι τιμές στη λαϊκή αγορά στην Αλεξανδρούπολη παραμένουν σταθερές μεν, αλλά οι ανατιμήσεις είναι θέμα χρόνου, καθώς οι πάγκοι θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δύσκολα οικονομικά δεδομένα. Είναι πάρα πολύ πεσμένα. Πεσμένη είναι η κίνηση λόγω κορονοϊού. Ανατιμήσεις άρχισαν να γίνονται. Εδώ σε εμάς, εδώ στην Αλεξανδρούπολη, τις τιμές δεν τις έχουμε ανεβάσει καθόλου. Είναι οι περσινές τιμές. Και πολλά πράγματα τα έχουμε φτηνή. Το μέλι το πουλάμε 6 ευρώ το κιλό, το έχω 10 χρόνια 6 ευρώ το κιλό. Και από τους άλλους παραγωγούς που βλέπω, οι τιμές είναι οι περσινές τιμές, δεν έχουν ανεβεί καθόλου. Αυτή είναι μεν μια πραγματικότητα στις λαϊκές αγορές της Αλεξανδρούπολης και του Εύρου γενικά, αλλά παράλληλα η γενική κρατούσα κατάσταση λέει ότι δεν θα διαρκέσει για πολύ. Η δυσμενής οικονομική συγκυρία αναμένεται να επηρεάσει όλους τους κλάδους της οικονομίας και φυσικά και τις τιμές στις λαϊκές αγορές, που παρά τις προσπάθειες των μικροπολιτών και των παραγωγών δεν θα μείνουν ανεπηρέαστες. Η κίνηση είναι μειωμένη. Τα οικονομικά είναι πολύ δύσκολα. Ο κόσμος είναι μαζεμένος. Και προσπαθούμε. Οι τιμές, οι ανατιμήσεις και τα λοιπά με το νέο κύμα αυτό της ακρίβειας έχουν επηρεάσει εδώ τους παραγωγούς και τα λοιπά. Είστε τώρα και σε φάση προετοιμασίας για τη καινούργια χρονιά, άνοιξη. Δεν έχουμε τώρα διασπορές και τα λοιπά. Οι τιμές, η ακρίβεια αυτή που υπάρχει, που είναι πολύ μεγάλη στα προϊόντα, θα εμφανιστεί μετά από ένα 1,5 μήνα, 2. Η ακρίβεια όμως, κάποιες ανατιμήσεις που έγιναν λόγω του πετρελαίου, του ρεύματος κτλ. Όταν είμαστε σε ένα νομό ο οποίος έχει 150 χιλιόμετρα μακριά, μακρινάρι, έτσι δεν είμαστε ούτε Κομωτινή ούτε Ξάθη που είμαστε να βρισκόμαστε στη μέση του νομού. Η Αλεξανδρούπολη είναι 150 χιλιόμετρα μακριά από τα δίκαια. Έτσι, και ξεκινήσει να πας επάνω, 150 και 150-300 χιλιόμετρα, είναι σαν να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Όταν λοιπόν πηγαίνει, αγαπητέ μου, μέχρι τη Θεσσαλονίκη και ξαναγυρίσει εδώ πέρα στην Αλεξανδρούπολη, θα πρέπει να κάψει πετρέλαιο. Η κατάσταση πλέον είναι τέτοια που οι συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές εξετάζουν όλες τις παραμέτρους πριν παρευρεθούν. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται ακόμη και το δελτίο καιρού, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που προτιμούν να απέχουν από μια αγορά ανεπίκειται κακοκαιρία παρά να ρισκάρουν χαμηλό τζίρο. Υπάρχουν οι πολιτές οι οποίοι καθόμαστε και βλέπουμε το μετεωρολογικό δελτίο κάθε βράδυ και λέμε μα θα βρέξει, αν θα βρέξει δεν θα πάμε. Πράγματα αφύσικα κάποιες εποχές. Μη σας πω, φαίνονται περίεργα. Βλέπετε και η θέση αυτή είναι κάποιος από την Οριστιάδα, ο οποίος λέει: ξέρεις κάτι, δεν θα γίνει δουλειά, ρε παιδιά, δεν πάω αύριο. Δεν μπορεί, τα έξοδα μου είναι μεγάλα. Πολύ μεγάλα, όχι μεγάλα. Το μεγάλο είναι τέτοιο. Όταν ξεκινάς και φτάνεις εδώ πέρα πάνω και πρέπει να πάρεις του κόσμου τα λεφτά, και αν σου συμβεί μια βροχή ή ένα κρύο και δεν βγει ο κόσμος, τελείωσε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τόσο οι έμποροι όσο όμως και η παραγωγή των λαϊκών αγορών δηλώνουν τη συμπαράστασή τους στον καταναλωτή και επισημαίνουν σε όλους τους τόνους ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε την αγκαλιά τους για τους εκτοπισμένους από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το μήνυμα έστειλε από τον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, τονίζοντας ότι μέσα σε ελάχιστες μέρες ανακαινίστηκε και λειτουργεί το κέντρο υποδοχής στα σύνορα που μαζί με τη δομή πρώτης φιλοξενίας της Συντικής Ερών παρέχουν την απαραίτητη προστασία στους ανθρώπους που εκτοπισμένοι από τον πόλεμο φτάνουν στη χώρα μας. Θα συνεχίσουμε να οργανώμαστε συστηματικά και στοχευμένα, τόνισε ο Υπουργός, ώστε να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε όσους χρειαστεί από την Ουκρανία για όσο διάστημα οι συνθήκες το απαιτήσουν. Θα συνεχίσουμε να οργανωνόμαστε ώστε να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε όσους χρειαστεί από την Ουκρανία για όσο διάστημα οι συνθήκες απαιτήσουν. Από τις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσει και η έκδοση των αδειών παραμονής στους 7.500 Ουκρανούς
που έχουν έρθει ήδη στον τόπο μας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μείνουν για τουλάχιστον 12 μήνες με δικαίωμα εργασίας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Είναι σημαντικό σε αυτές τις δύσκολες μέρες η Ευρώπη να δείξει την ενότητά της και την ανθρωπιά της. Υπουργέ, περίπου 7.500 έχουν έρθει στη χώρα μας μέχρι στιγμής, έτσι? Έχουν έρθει μέχρι στιγμής 7.500. Έχουμε συνεννοηθεί με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσουμε εκεί που υπάρχουν πολύ αυξημένες ροές και θα δούμε πώς τις επόμενες εβδομάδες, αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και για το Υπουργείο Παιδείας, όσον αφορά τους μαθητές. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ξεκινήσει όλες τις προετοιμασίες και ήδη κάποια παιδάκια παρακολουθούν μαθήματα στα σχολεία, ειδικά παιδιά τα οποία γνωρίζαν την ελληνική γλώσσα, αλλά βεβαίως και για παιδιά τα οποία δεν έχουν σχέση με την ελληνική κοινότητα της Ουκρανίας και δεν μιλάνε ελληνικά, θα υπάρξουν ειδικές τάξεις ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κανείς δεν θα μείνει αβοήθητος από την Ελλάδα και την Ευρώπη συνολικά. Στην Πολωνία θα πούνε 30.000 κρεβάτια που βλέπετε, γιατί βλέπουμε ότι στα ΚΑΜ δεν υπάρχει τέτοιος, δεν πηγαίνουν στα ΚΑΜ. Πού είναι αυτό? Υπάρχουν στις 34 δομές όλη τη χώρα και σε 4.500 διαμερίσματα. Η χώρα μας έχει συνολικά 60.000 διαθέσιμες θέσεις φιλοξενίας. Οι 30.000 ήδη χρησιμοποιούνται από ανθρώπους που έχουν φτάσει από τη μεταναστευτική κρίση τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχουν 30.000 διαθέσιμες κλίμακες. Από εκεί και πέρα, αν υπάρξουν αυξημένες ανάγκες, το έχουμε πει, είναι συγκινητική η προσφορά από ιδιώτες, από νομικά πρόσωπα, από την Εκκλησία της Ελλάδος, από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από ξενοδόχους. Αν χρειαστεί, με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενεργοποιηθεί ένα σχετικό πρόγραμμα φιλοξενίας, όπως είχε γίνει στη χώρα μας και στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία όσων έρχονται στην Ελλάδα διαμένουν σε ομοεθνείς τους, σε συγγενείς τους, σε φίλους τους. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι μακροπρόθεσμα, αν χρειαστεί να μείνουν στην Ελλάδα για 12 μήνες, αυτό δεν είναι ένα βιώσιμος τρόπος φιλοξενία. Βέβαια είναι σημαντικό ότι τις πρώτες μέρες έχουν όχι μόνο τη στήριξη την υλική των ομοεθνών τους, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη. Αντιλαμβάνεστε, για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φύγανε από τα σπίτια τους κυνηγημένοι μέσα σε ελάχιστες μέρες, πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες πέρα των υλικών και όλη η ψυχολογική πίεση που έχουν με τους συγγενείς τους, με τους άντρες τους να είναι πίσω στην Ουκρανία και να πολεμάνε για την πατρίδα. Τώρα, ο Δήμος Κομωτινής, η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνίας και Κομωτινής και το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξήνιων Χωρών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης, σε συνεργασία με το Ουκρανικό Προξενείο στην Θεσσαλονίκη, καλούν τους πολίτες να συνδράμουν στην προσπάθεια συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για τον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό. Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Κομωτινής δηλώνει έτοιμος να υποδεχτεί τους πρώτους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Έτοιμος να υποδεχθεί Ουκρανούς πρόσφυγες, δηλώνει ο Δήμος Κομωτινής μέσα από τα λόγια του Δημάρχου Γιάννη Γκαράνη στο ράδιο Χρόνος της Κομωτινής και στο Δήμο Μπακιρτζάκη. Η Δημοτική Αρχή της πόλης δεν έχει μείνει ασυγκίνητη από το μεγάλο κύμα προσφυγιάς που προκαλεί εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Περισσότερο από μισό εκατομμύριο Ουκρανοί έχουν πάρει το δρόμο της προσφυγιάς εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου, ενώ περισσότεροι από 5.000 έχουν καταφτάσει ήδη στη χώρα μας απολαμβάνοντας το καθεστώς προσφύγων πολέμου. Είμαστε έτοιμοι να τους βοηθήσουμε, είπε ο κ. Γκαράνης, ο οποίος γνωστοποίησε πως συναντήθηκε με τον αστυνομικό διευθυντή Μιχάλη Σεβδινίδη, οριστικοποιώντας τη συνεργασία Δήμου Κομωτινής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης. Έτσι, όσοι πρόσφυγες εισέρχονται εντός Ελλάδος μέσω του Συνοριακού Σημείου Διέλευσης Μακάζα Νηφαία και δεν έχουν πού να μείνουν ή χρειάζονται οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, θα ενημερώνονται στα σύνορα πως ο Δήμος Κομωτινής μπορεί να τους παρέχει στέγη, περίθαλψη, ρουχισμό, είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα. Στόχος είναι να βάλουμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, όπως είπε ο Δήμαρχος. Νομίζω ότι η δοκιμασία που υπάρχει στον Ουκρανικό λαό δεν πρέπει να τη δούμε έτσι σαν απλά μια δοκιμασία, αλλά σαν αλληλεγγύη τόσο οι πολίτες αυτής της πόλης, αλλά και εμείς σαν Δήμος Κομωτινής. Θεωρώ λοιπόν ότι η σύμπραξη που κάνουμε με την Ιερά Μητρόπολη και με το Πανεπιστήμιο μας είναι σημαντική ώστε να βοηθήσουμε όλους αυτούς που πάσχουν αυτή τη στιγμή στον πόλεμο. Mm-hmm. Πώς προέκυψε αυτό? Υπάρχει μια συνεργασία και με το Ουκρανικό Προξενείο για να πώς θα γίνει όλη η διαδικασία? Για δώστε μας την διάσταση. Κοιτάξτε, καταρχάς όπως γνωρίζετε, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ένας παλιός φίλος εδώ της πόλης μας και δικηγόρος, ο Δημήτρης ο Δημητριάδης, ο οποίος ζει στην Ουκρανία και είναι ένας από τους προξένους, έτσι, άτυπα βέβαια, της περιοχής. Εκτελεί προξενικά καθήκοντα. Ναι, ναι. Σωστά.
Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και βρήκαμε έτσι το τρόπο ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τις ουκρανικές αρχές και να μπορέσουμε ουσιαστικά να μαζέψουμε τα πράγματα, αλλά αυτοί οι ίδιοι μετά να μπορέσουν να τα μεταφέρουν τόσο στις περιοχές εκεί πέρα της πληγήσεως, ώστε αυτά τα προϊόντα να μην πάνε κάπου αλλού ή ενδεχομένως να πιάσουν τόπο. Αλλάζουμε τώρα θεματολογία. Κατά παντός υπευθύνου στρέφεται η μήνυση που κατέθεσαν από κοινού οι παρατάξεις της κυρίας Γκουγκουσκίδη, του κυρίου Παπανδρέου και του κυρίου Καζαλτζή για την υπόθεση των χαμένων οχημάτων του Δήμου Ορεστιάδας. Σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου προχώρησαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Δήμου Ορεστιάδας. Δήμος Ορεστιάδας, τόπος να ζω, αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας και δημοτική επαναφορά. Η μήνυση αφορά στο ζήτημα των εξαφανισμένων οχημάτων του Δήμου Ορεστιάδας που έχουν απασχολήσει όλο το προηγούμενο διάστημα τόσο το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και την τοπική κοινωνία. Υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί μήνυση της Δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Πρασίνου Γιώργου Καραγιάννη κατά αγνώστων και συνυπεύθυνων αυτών σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο ίδιος σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας. Η ενέργεια των τριών παρατάξεων σηματοδοτεί μια κοινή γραμμή των Κουκουσκίδη, Παπανδρέου και Καζαλτζή στο συγκεκριμένο θέμα, οι οποίοι διαφοροποιούν τη θέση τους από τη Δημοτική Αρχή και από όποιες ευθύνες βαρύνει αυτή η υπόθεση στα μέλη των παρατάξεών τους, τόσο από τη συμμετοχή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και στις αρμόδιες επιτροπές. Αίσθηση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μήνυση δεν τη συνυπέγραψε ο επικεφαλής της παράταξης Δυναμικά Μπροστά, Παναγιώτης Χιανκούρης, την ώρα μάλιστα που ο σύμβουλος της ίδιας παράταξης Κώστας Ασμανίδης έχει καταθέσει αναφορά για το συγκεκριμένο ζήτημα στον εισαγγελέα. Η Λαϊκή Συσπήρωση Ορεστιάδας και ο επικεφαλής της Κώστας Ζαλουφλής δεν συμμετείχε για ιδεολογικούς λόγους στη συγκεκριμένη κίνηση. Η εξέλιξη αυτή δείχνει μια νέα δυναμική στο πολιτικό γίγνεσθε του Δήμου Ορεστιάδας, καθώς η συνεργασία των τριών παρατάξεων, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, μπορεί να έχει πολλές αναγνώσεις. Υπήρξε ένα θέμα που ανέδειξε πρώτος ο κύριος Κώστας Ζαχαρίας, ο σύμβουλος της κυρίας Γκουγκουσκίδου, ναι, τον Ιούνιο του 20. Του και αφορούσε αγνοούμενα αυτοκίνητα, δημοτικά αυτοκίνητα, δηλαδή δημοτικά οχήματα. Ναι. Ζήτησε τότε ενημέρωση, αλλά πραγματικά δεν πήρε καμία απάντηση. Ενώ το επανέφερε 2-3 φορές μέχρι το Σεπτέμβριο του 20, το είχε φέρει 3 φορές το θέμα στο δημοτικό έλεγχο, δεν πήρε ποτέ καμία απάντηση, ίσα-ίσα που του έλεγαν ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το ίδιο θέμα με τα αγνοούμενα αυτοκίνητα το επανέφερε ο κ. Κώστας Ασμανίδης από την παράταξη του κ. Σανκούρη, αλλά και αυτός επίσης δεν πήρε καμία απάντηση. Όταν έτσι, λέμε λοιπόν, αγνοούμενα αυτοκίνητα, γιατί αυτοκίνητα μιλάμε τώρα? Μιλάμε για απορριμματοφόρα, ναι, μιλάμε για καδοπλυντήρια, μιλάμε για ερπισκιοφόρα, μιλάμε για προωθητές γεών, για χωματουργικά, αναρρεπόμενα, μιλάμε για βιτιοφόρα. Άρα μιλάμε για φορτωτές. Για μεγάλα οχήματα. Έτσι ακριβώς, ακριβώς. Μες. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στην Οικονομική Επιτροπή όπου προσπάθησαν στις 20 Οκτώβρη, έτσι μάλλον καλά του 20, να φέρουν το θέμα και για να αποσύρουν τα μάτια, αλλά τελικά η αντιπολίτευση το αντέδρασε και το αφισβήτησε την εισήγηση και το καταψήφισε. Ότι η μήνυσή μας έχει δύο πλευρές. Η μία αφορά δύο σκέλη, ακριβώς, ναι, τα 15 γνώμενα και η άλλη αφορά τα 25 που είναι προς απόσυρση, που έχουν μπει στη διαδικασία απόσυρσης, ναι, και τα οποία υπάρχουν στα αμαξοστάσια, ναι, για τα οποία όμως πληρώναμε όλα αυτά τα χρόνια κάνει κυκλοφορίας και ασφάλειας από ό,τι φαίνεται. 25 λοιπόν οχήματα που έχουν μπει στη διαδικασία απόσυρσης, ακριβώς, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζετε να πληρώνετε τις ασφάλειες. Ακριβώς. Εδώ και χρόνια. Από ό,τι φαίνεται εδώ και χρόνια. Αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ήταν η μόνη λύση της αντιπολίτευσης είναι να καταφύγει στη δικαιοσύνη. Από εκεί πέρα πραγματικά εκτιμώ ότι σας λέω και πάλι υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων, παρβατικών πράξεων, τις οποίες φαντάζομαι ο κ. Εισαγγελέας θα διερευνήσει, αφού πλέον είναι, όπως σας είπα και πριν, είναι η τρίτη μήνυση που καταθέτουμε μετά τη Δημοτική Αρχή και μετά τον κύριο Σμανίδη. Κατέθεσε και η Δημοτική Αρχή για τα 15 αγνοούμενα μήνυση. Ακριβώς, για καταγνώσεων. Τώρα να πούμε ότι για την ίδια υπόθεση μήνυση είχε καταθέσει και ο Δήμος Ορεστιάδας, όπως είχε αποκαλύψει πριν από λίγες ημέρες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Καραγιάννης, αναφέροντας σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η μήνυση είναι κατά άγνωστον για την κλοπή 15 παλαιών οχημάτων του Δήμου τελικά και όχι 12. Το θέμα με τα χαμένα οχήματα έχει τεθεί επανειλημμένα από συμβούλους παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, οι οποίοι ζητούν εξηγήσεις για το χρόνο και τις συνθήκες υπό τις οποίες τα συγκεκριμένα οχήματα εξαφανίστηκαν. Για το θέμα αυτό μιλά στον Μάξιμο Φέμ και στον Δημήτρη Κολλιό και ο Δήμαρχος, ο κύριος Βασίλης Μαυρίδης.
Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν τόσο η συμπολίτευση όσο και η αντιπολίτευση του Δήμου Ορεστιάδας, καθώς φάνηκε πως δεν είχαν άλλο τρόπο προκειμένου να βρεθεί λύση και να εξιχνιαστεί μια υπόθεση που έχει πολλά ερωτήματα. Ερωτήματα που βάζουν τόσο Δημοτική Σύμβουλη όσο και η ίδια η Δημοτική Αρχή. Η υπόθεση αυτή ουσιαστικά χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις και αυτές θα πρέπει να αναζητήσουν οι αρμόδιες αρχές. Η μία έχει να κάνει με τα 25 οχήματα που παραμένουν σε αχρησία και αναξιοποιητά, αλλά ο Δήμος εδώ και πολλά χρόνια πληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις του αφού εξακολουθεί να είναι ο νόμος κάτοχός τους. Αλλά το οξύμορο είναι ότι αυτά τα οχήματα είναι παροπλισμένα. Και ο δεύτερος άξονας της έρευνας έχει να κάνει με τα 15 τελικά και όχι 12, από ό,τι είπε ο αρμόδιος αντιδιαμαρχός, οχήματα που κανείς δεν ξέρει που βρίσκονται. Η τύχη τους αναζητείται, σαν να άνοιξε η γη και τα κατάπιε. Το σίγουρο είναι, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Βασίλης Μαυρίδης, ότι η έρευνα αυτή θα γυρίσει πολλά χρόνια πριν. Το νήμα η δικαιοσύνη θα το πιάσει από την αρχή, ώστε να φτάσει στο σήμερα, εκφράζοντας παράλληλα την απόλυτη εμπιστοσύνη του στις εισαγγελίες. Αρχές. Ωστόσο, ο κύριος Μαυρίδης, χωρίς να θέλει να προεξοφλήσει την όποια κατάληξη, ανέφερε πως αυτή η υπόθεση κρύβει πολλές εκπλήξεις και διαβεβαίωσε πως είναι ο πρώτος που ζητά να αποδοθούν ευθύνες, είτε ποινικές είτε πολιτικές. Εμείς αυτό που κάναμε μετά από μια μακροχρόνια έρευνα, ναι. Πρώτα να διευκρινίσω ότι είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Τα ένα που αφορά αυτά τα επωνομαζόμενα από την αντιπολίτευση εξαφανισμένα αυτοκίνητα. Ναι. Εγώ ακόμα δεν θέλω, δεν έχω γίνει δικαστής όπως κάποιοι άλλοι για να βγάλουν και τις αποφάσεις να επιρρύψουν και ευθύνες. Ναι, ναι. Πρώτη εμείς καταθέσαμε μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατά γνώστων για να δούμε τι γίνεται και έτσι ώστε να γίνει προανάκριση και μετά να δούμε από την εισαγγελία πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Και υπάρχει ένα δεύτερο θέμα, μετά από μια επιτροπή όπως προβλέπει ο νόμος που την όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο, μάλιστα, που συμμετέχει ένας αντιδήμαρχος, ένας από την αντιπολίτευση και ένας μηχανικός μας, τριμελής επιτροπή, έβγαλε μετά από έρευνα που έκανε, αυτοψία και έλεγχο αν μπορούν αυτά τα οχήματα να επιδιορθούν, να ξαναβγούν σε κίνηση. Εδώ μια παρένθεση να κάνω μόνο. Υπάρχουν οχήματα τα οποία πριν από το 2014 είχαν παροπλιστεί, αλλά ναι, δεν είχε γίνει ποτέ αυτή η επιτροπή για να μπορέσει να ερευνήσει κάποια πράγματα. Μάλιστα. Αυτή η επιτροπή έβγαλε το πόρισμά της, ναι, οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων έκαναν την αυτοψία, είδαν τα οχήματα. Βεβαίως έχουν κάνει μια κριτική η οποία είναι καλοδεχούμενη όσον αφορά γιατί δεν μπορέσαν τόσο καιρό να επιδιορθωθούν αυτά ή γιατί δεν αποσύρθηκαν με τις νόμιμες διαδικασίες. Ναι. Αυτό υπάρχει μια επιχειρηματολογία ολόκληρη στο πόρισμα της Επιτροπής. Αυτή η απόφαση δεν ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, και αυτά παραμένουν στην κατοχή του Δήμου. Βέβαια έχει σταλεί η απόφαση την αποκεντρωμένη για να κρίνει τελικά αν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο, από τη στιγμή που υπάρχει το πόρισμα, ομόφωνο πόρισμα να τονίσω εδώ της Επιτροπής, ναι, αν έχει αρμοδιότητα να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ή αρκεί μόνο η απόφαση της Επιτροπής. Ναι. Στο κύριο θέμα όμως, για να μην φανεί ότι αποφεύγω κάποια συζήτηση, η εισαγγελική έρευνα θα, και ελπίζουμε και είμαι ο πρώτος που το ζητώ, ναι, γιατί από μία και εγώ μία έρευνα, να το πω έτσι ως δήμαρχος που έχω κάνει, θα μας πάει πολλά χρόνια και πολλές δεκαετίες πίσω. Και ονοείτο. Θα βγάλει όμως, εμείς έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, αν τυχόν αποδειχθεί ότι λείπουν οχήματα, να αποδοθούν και οι ευθύνες, τόσο οι πραγματικές, οι νομικές εννοώ, όσο και οι πολιτικές. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή, κάνει εντύπωση όλη αυτή η ιστορία, αλλά... Γιατί κάποιοι μιλάνε για εξαφανισμένα, αλλά κάποια είναι και υπεράριθμα από αυτά που είναι κατοχυρωμένα. Ναι. Υπήρχαν και τέτοια. Θα τα δούμε όλα όμως με την εισαγγελική έρευνα. Όπως είπαμε λοιπόν, κατά παντός υπευθύνου στρέφεται η μήνυση που κατέθεσαν από κοινού οι παρατάξεις της κυρίας Γκουγκουσκίδη, του κ. Παπανδρέου και του κ. Καζαλτζή. Ας δούμε τώρα ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα μας είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε ο επικεφαλής της παράταξης Δημοτική Επαναφορά, ο κ. Καζαλτζής, για το ζήτημα των χαμένων και παροπλισμένων οχημάτων του Δήμου Ορεστιάδας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας, τι κάνετε, καλά είστε? Λοιπόν, κύριε Καζαλτζή, λύστε μου μια απορία. Όσο περνούν οι μέρες και αφού έχετε κάνει αυτές τις κινήσεις που έχετε κάνει ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης, έχετε καταλάβει τι μπορεί να έχει συμβεί και με τις δύο υποθέσεις? Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για δύο διαφορετικές υποθέσεις με ένα κοινό παρανομαστή, τα οχήματα.
Το, η μία υπόθεση έχει να κάνει με τα 15 τελικά εξαφανισμένα οχήματα και η άλλη έχει να κάνει με τα 25 παροπλισμένα οχήματα. Ναι, κοιτάξτε, στην πρώτη περίπτωση είναι τα εξαφανισμένα, όπως λέτε, ή αλλιώς όπως λέγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο αγνοούμενα, τα οποία τα έχει φέρει για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δημοτικός Συμβούλος Ζαχαρίας ο Κώστας. Από εκεί και πέρα ψάξαμε κι εμείς, κάναμε την έρευνά μας. Τοποθετηθήκαμε πολλές φορές για το πού είναι αυτά τα αυτοκίνητα και τι ακριβώς γίνεται. Δεν λάβαμε καμία απάντηση. Δεν έχει γίνει καμία μήνυση ως τότε. Και μετά από ένα χρονικό διάστημα τα πράγματα γίνουν λίγο πιο περίεργα, γιατί στην Οικονομική Επιτροπή υπήρχε μια νομοθεσία που μας έλεγε ότι η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να ψηφίσει ότι αυτοκίνητα που δεν έχουν κάνει την νόμιμη διαδικασία για τον παροπλισμό τους μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης, τότε πρέπει αυτά μπορούν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να διαγραφούν. Αλλά μιλάμε για μια διαγραφή ουσιαστικά λογιστική και όχι τουλάχιστον ηθική. Γιατί όλα πρέπει να έχουν μια νόμιμη διαδικασία, έπρεπε να διτηρηθεί η απόφαση της αποκεντρωμένης, για να μην το πλατιάζω πάρα πολύ, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν έγινε αυτή η διαδικασία, δεν βρίσκαμε τα αυτοκίνητα, οπότε υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό φτάνουμε στο σημείο, μετά από έρευνα που κάναμε, για την πρώτη περίπτωση, να καταθέσουμε και εμείς με τη σειρά μας ως αντιπολίτες σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, έτσι ώστε να βρουν, να βρεθούν οι υπαίτιοι και να τιμωρηθούν για αυτό που ενδεχομένως κάναμε. Έχουν εμπιστοσύνη σε δικαιοσύνη, οπότε ο δρόμος πήρε την νομική οδό όπως έπρεπε και όπως έπρεπε να κάνει κάθε υγιής αντιπολίτευση και εμείς βρήκαμε, καθίσαμε, τα είπαμε και αποφασίσαμε να κάνουμε συγκεκριμένη μήνυση. Κύριε Καζαντζή, από ό,τι καταλαβαίνω και για τις δύο περιπτώσεις, η έρευνα της δικαιοσύνης θα γυρίσει αρκετά χρόνια πίσω, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει από μόνη της, δεν μπορούμε να πούμε εμείς τι πρέπει να κάνει, αλλά λογικά πρέπει να βρεθούν. Ναι, θέλω να πω ότι αυτά τα αυτοκίνητα σε σχέση πάντα με το πρώτο κομμάτι που αφορά τα εξαφανισμένα οχήματα δεν χάθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν άνοιξε η γη και τα κατάπια. Γι' αυτό και λέω προφανώς και θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω. Βέβαια, το ίδιο ισχύει και την άλλη περίπτωση με τα οχήματα που είναι σε αχρησία και αναξιοποίητα, γιατί και αυτά δεν αχρηστεύτηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη επίσης. Ναι, και να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, όπως πολύ σωστά είπατε, εμείς. Επειδή δεν είναι ένα μπουκάλι ή ένα ζευγάρι κλειδιά το οποίο τα βάζει στην τσέπη και χάνονται. Μιλάμε για πορεμοτοφάρα, μιλάμε για βιντεοφάρα, μιλάμε για φορτωτικά μηχανήματα και πάει λέγοντας. Και αυτά εδώ, όποιος τα έκανε και πραγματικά τα πήρε από το μέρος που ήταν τέλος πάντων παροπλισμένα ή στην άκρη αχρηστευμένα, πραγματικά είχε πολύ μεγάλο θράσος για να πάει να πάρει όλα αυτά τα οχήματα και να τα μια νυχτή, δεν ξέρω πώς, να μεταφέρει ή να τα κάνει οτιδήποτε. Γιατί όπως έχουμε δηλώσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν μία μηχανή από αυτά τα οχήματα βρεθεί σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και γίνει ένα τρακάρισμα και δουν τον αριθμό του πλαισίου, το πρώτο ερώτημα είναι: εσείς τι κάνεις στο Δήμο Οριστιάδας, πού είναι αυτά τα οχήματα, τα γνωρίζετε ή δεν τα γνωρίζετε? Τώρα, στο δεύτερο ερώτημα που θέσατε πολύ σωστά, υπάρχουν και τα παροπλισμένα που είναι 25 και τα οποία πήγαμε όλοι επικεφαλής και τα είδαμε και πραγματικά εκεί ενικρίσαμε μια κατάσταση λίγο περίεργη και δηλαδή σε τι αφορά το περίεργο. Ότι από τα οχήματα αυτά που είδαμε, τα περισσότερα λείπαν τα μισά ανταλλακτικά από πάνω τους. Και γεννάται ένα ερώτημα: πού πήγαν στα ανταλλακτικά, ποιο τα πήρε, γιατί δεν φυλάσσονταν με τρόπο που φυλάσσονταν, γιατί δεν γινόταν συγκεκριμένες συντηρήσεις που έπρεπε να γίνουν. Με αποτέλεσμα και εκεί να γίνονται κάποια σοβαρά ερωτήματα. Και γι' αυτόν τον λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ψηφίσαμε για τον προϋπολογισμό τους, γιατί μπορεί να πάρει την απόφαση η Δημοτική Αρχή και μόνη της για να τα παροπλήσει. Για τα οποία οχήματα, κύριε Καζαλτζή, συγγνώμη που σας διακόπτω, να επισημάνουμε ότι η Δημοτική Αρχή πληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις της, όπως κάθε κάτοχος που έχει στη δικαιοδοσία του έτσι ένα γιοταχή, ένα όχημα γενικότερα τέλος πάντων. Ναι, όπως πολύ σωστά είπατε, ναι, ακριβώς για όλα αυτά τα οχήματα και για τα 15 και για τα 25 που είναι για παροπλισμό, πληρώνουμε ως τώρα τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα, χωρίς αυτά τα οχήματα να κινούνται και να είναι πραγματικά παροπλισμένα σε μία άκρη και χωρίς να έχουν γίνει διαδικασίες που προβλέπονται για την αποφυγή αυτών που ζούμε αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτόν τον λόγο αποφασίσαμε όλοι με υγιή σκέψη και πραγματικά ρεαλιστική σκέψη ότι πραγματικά πρέπει να βάλουμε τέλος σε όλα αυτά και να δούμε ποιος θέλει, από πού ξεκίνησε η ιστορία και τελικά ποιος έκανε το μεγάλο λάθος αυτά τα αυτοκίνητα να γνωρίζουν αυτή τη στιγμή. Κύριε Καζαλτζή, μέχρι στιγμής έχετε πάρει κάποια πιστική απάντηση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Θέλω να πω, ακούγοντας και τον κύριο Δήμαρχο πριν από λίγες ημέρες, τον Δημήτρη τον Κολλιό στο Maximum FM, ο ίδιος τόνισε ότι επιδιώκει να εξακριβωθεί αυτή η υπόθεση, να έρθει η αλήθεια στο φως, είπε ο κύριος Δήμαρχος, και προφανώς πρέπει η δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, έτσι ώστε όλοι να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει και για τις δύο περιπτώσεις. Κοιτάξτε, αν τρέξω προγενέστερα στην πρώτη τοποθέτηση του κ. Ζαχαρία, την απάντηση που πήρε από τον Δήμαρχο ότι λαϊκίζουμε, ότι αυτά θα τα δούμε στην πορεία και δεν είναι τίτλο θέμα, πραγματικά
με αφήνει λίγο σε περίεργη κατάσταση, διότι τώρα ναι, μην τρέχουμε όλοι να βρούμε που είναι αυτά τα αυτοκίνητα. Πριν από ένα χρονικό διάστημα λέγαμε ότι δεν υφίσταται το πράγμα, δεν λείπουν αυτοκίνητα. Μετά ήρθε στην Οικονομική, υπόθεση, στην Οικονομική Επιτροπή η υπόθεση ότι πραγματικά λείπουν και πρέπει να τα διαγράψουμε με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Οπότε για μένα το ιδανικό που πρέπει να γίνει είναι πραγματικά πριν βγάλουμε τα συμπεράσματά μας ποιος φταίει και τι φταίει, γιατί δεν έχω μάθει να κάνω συγγνώμη, προσωπικές αντιπαραθέσεις αλλά πολιτικές αντιπαραθέσεις με επιχειρήματα. Μένει να δούμε τελικά από τον πιο αξιόπιστο που υπάρχει, η δικαιοσύνη δηλαδή, να δούμε ποιος φταίει, ποιος τα πήρε, πού πήγανε και αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Οπότε, στην πορεία θα δούμε με τα αποτελέσματα και τις συμπεράσματα της δικαιοσύνης αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, πού πρέπει να κοιτάξουμε για τις πολιτικές ευθύνες αυτές και πού υπάρχουν οι ποινικές ευθύνες. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Καζαλτζή, βάζοντας κάτω τα νούμερα και βλέποντας τον συνολικό αριθμό, θέλω να πω ότι μιλάμε σχεδόν για 40 οχήματα, έτσι, 15 όπως είπαμε εξαφανισμένα και καμιά 25 τα οποία είναι σε αχρησία, παροπλισμένα, το σύνολο 40. Δεν είναι λίγα, δεν είναι στραγάλια. Εννοείται, είναι μεγάλα οχήματα, 15 ετίες, 20 ετίες, τα οποία αυτά οχήματα, κανονικά για μένα τα ταπεινά, έπρεπε να υπάρχει παράδοση, παραλαβή, να ξέρουμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε, τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, ποια πρέπει να παροπλιστούν και πάει λέγοντας. Αν όμως αυτά τα αφήναμε και δεν γινόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή πριν 1,5 χρόνο, η τοποθέτηση του συγκεκριμένου Δημοτικού Συμβούλου και έρευνα μετά από εμάς, πραγματικά ακόμη θα συνεχίζουμε να κοιμόμαστε και να μην ξέρουμε τι έχουμε στο Δήμο μας. Κατανοητό. Λοιπόν, οι εισαγγελικές αρχές θα κάνουν την δουλειά τους ακριβώς έτσι όπως πρέπει να τις κάνουν σε κάθε περίπτωση που αναλαμβάνουν και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί δικαιοσύνη για αυτή την περίεργη υπόθεση. Κύριε Καζαλτζή, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ κλείνοντας όμως να σας πω πραγματικά. Ο καθένας στις αρμοδιότητές του, η δικαιοσύνη εκεί που πρέπει και εμείς εκεί που πρέπει να φέρουμε τα ζητήματα που αφορούν τον δημοτικό έλεγχο. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε πριν από μία εβδομάδα και συγκεκριμένα το απόγευμα της Κυριακής της Ορθοδοξίας ο τηλεμαραθώνιος αγάπης της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως, ο οποίος μεταδόθηκε ταυτόχρονα από τις τρεις τοπικές τηλεοράσεις, από την Αλφα Τηλεόραση, από τη Δέλτα Τηλεόραση και το Thrakinet, καθώς και από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρόπολης με παρουσιαστή τον γνωστό δημοσιογράφο, τον κύριο Ιωάρδανη Χασαπόπουλο. Στο τηλεμαραθώνιο λοιπόν προβλήθηκε το έργο της τοπικής εκκλησίας μέσα από τους ανθρώπους που μοχθούν, εργάζονται ή διακονούν εθελοντικά στα δύο ιδρύματα της Μητρόπολης. Το Ιακήμιο Γεροκομείο και το Σταυρίδιο περιθάλψεως χρονίων πασχόντων, στον καθημερινό, αν θέλετε, αγώνα που δίνουν ακόμα και για το συσίτιο των απόρων, στα νοριακά φιλόπτωχα ταμεία και γενικά σε όλες τις δομές και δραστηριότητες της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως. Ο τηλεμαραθώνιος, να σας πούμε, ότι είναι μία από τις πρώτες δράσεις που θα ακολουθήσουν, γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα η Ιερά Μητρόπολη προγραμματίζει και άλλες τέτοιες δραστηριότητες. Μπορεί να είχαμε μια καλή προετοιμασία και για αυτή την εκδήλωση που είναι η πρώτη των 100 χρόνων και έγινε όχι για να πενευτούμε αλλά έγινε για να καταλάβουμε πώς είναι η ευθύνη μας βάσει της ιστορίας, της μικρής ιστορίας της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, μικρότερης από όλες τις άλλες Μητροπόλεις. Πώς είναι η ιστορία μας και πώς είναι η ευθύνη μας για το σήμερα και για το αύριο. Χαίρομαι με την παρουσία των τριών τοπικών τηλεοράσεών μας εδώ, που παίρνουν το λόγο μας και τον μεταφέρουν χωρίς να τον περικόψουν, χωρίς να τον αλλοιώσουν στην τοπική μας κοινωνία και αφήνει την τοπική μας κοινωνία να κρίνει. Είναι η Δέλτα τηλεόραση, είναι η Thrakinet, είναι και η Αλφα τηλεόραση. Δικά μας παιδιά, δικές μας προσπάθειες που πάντοτε μας φιλοξενούν ως Εκκλησία με τον καλύτερο τρόπο. Αρκεί να σας θυμίσω ότι στην περίοδο της πανδημίας που οι εκκλησίες ήταν κλειστές, λειτουργούσαν στο Μητροπολιτικό Ναό ή στο Ναό της Μεταμορφώσεως μόνος μου με τις τηλεοράσεις. Και τα παιδιά τα είχα απέναντί μου και ήταν το μόνο εκκλησίασμα. Και μέσω των τηλεοράσεων απευθυνόμουν. Καταλάβατε και εσείς τη μοναξιά του στοντίου. Την κατάλαβα, εμείς. Την κατάλαβα και με πείραξε πάρα πολύ. Με ενόχλησε εξαιρετικά, με πόνεσε. Αλλά έτσι σηκώσαμε ένα βάρος. Σηκώσαμε ένα βάρος αυτής της μοναξιάς του lockdowns που ζήσαμε και περάσαμε μέσω της τηλεοράσεως στα σπίτια. Αισθάνομαι αυτή τη στιγμή επιτακτική την ανάγκη να πω ότι για όλα όσα έχουν γίνει η Εκκλησία σε αυτά τα 100 χρόνια στη Μητρόπολη πάντοτε αναγνωρίζει ακόμα και τον τελευταίο χριστιανό και τον τελευταίο δωρητή. Και μάλιστα στην Εκκλησία, το ξέρετε εσείς, λέμε «Όνε μη σου κεμνίστημεν, όσα
εμείς δεν θυμηθήκαμε διάγνοιαν ή λήθην ή πλήθος ονομάτων. Mm-hmm. Αυτά να τα θυμηθείς, Θεέ μου. Να θυμηθείς τους πάντες τα πάντα. Άσχετα αν εμείς, ανθρωπίνους, μπορεί κάποια να τα ξεχάσαμε. Εγώ δεν τα ξεχνώ όσα έζησα σε αυτόν τον τόπο. Η ευγνωμοσύνη μου είναι τεράστια στους ανθρώπους μας. Σε ό,τι αφορά το σήμερα, στον πρωτοσύγγελο, στους ιερείς, που ακούραστα καλύπτουν και τα χωριά που δεν έχουν ιερείς. Και κάθε Κυριακή, κάθε γιορτή φεύγουν με τα αυτοκίνητά τους με προσωπικές τους δαπάνες να επισκεφθούν τα χωριά, να κάνουν λειτουργία, να μιλήσουν στους ανθρώπους. Να ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους λαϊκούς συνεργάτες μας και είναι πάρα πολλοί. Αν σηκώσω το τηλέφωνο και ζητήσω βοήθεια από κάποιον, ποτέ δεν θα ακούσω μια άρνηση. Έχουμε ανθρώπους. Έχει να κάνει και με το πρόσωπο, θα μου επιτρέψει να σας πω. Και ίσως για και την όλη πρόσωπο. Προσπάθεια που τη βλέπουν. Όλοι αυτοί εργάζονται αφιλοκερδώς στη Μητρόπολη. Κανένας δεν πληρώνεται. Τα μέλη των συμβουλίων, τα μέλη όλων αυτών των δραστηριοτήτων, δεν πληρώνεται κανένας. Τιμητική και άμυστη είναι η παρουσία τους. Και είναι διαρκής η φροντίδα τους. Την ικανοποίησή της για την πορεία των δύο νοσοκομείων του Εύρου, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και το Γενικό Νοσοκομείο του Δημοτήχου, στην αντιμετώπιση της πανδημίας μέχρι και σήμερα, εξέφρασε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Μίνα Γκάγκα, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Την ικανοποίησή της για την πορεία των δύο νοσοκομείων του Εύρου, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και Γενικό Νοσοκομείο Δημοτήχου, στην αντιμετώπιση της πανδημίας μέχρι σήμερα, εξέφρασε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Η προσπάθεια όλων των υγειονομικών είναι εξαιρετική, ανέφερε. Τα δύο νοσοκομεία δεν πιέζονται πια όπως πριν, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε προσεκτικοί, επισημένοντας ότι ο εμβολιασμός φαίνεται να είναι η προφύλαξή μας. Στο ζήτημα της λειτουργίας της καρδιολογικής κλινικής στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, που έχει μείνει με δύο μόνιμους γιατρούς, αφού οι άλλοι δύο βρίσκονται σε αναστολή εξαιτίας του μη εμβολιασμού τους. Επεσήμανε ότι το ζήτημα αυτό θα λήξει το τέλος Μαρτίου, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό να πείσουμε τους συναδέλφους να εμβολιαστούν. Έχουμε φέρει όλα τα εμβόλια και κλασικού τύπου. Για όσους φοβούνται τα mRNA, θέλουμε όλους τους υγειονομικούς μέσα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία. Εννοείται ότι δεν περισσεύει κανείς και επειδή η ιατρική είναι βασισμένη σε τεκμήρια και τα τεκμήρια δείχνουν ακριβώς αυτό, ότι πρέπει να εμβολιαστούμε. Είναι σημαντικό πρώτα οι γιατροί να το δείχνουν αναφορικά. Με την ενίσχυση του νοσοκομείου αλλά και των άλλων δομών, με ειδικότητες γιατρών που εκλείπουν, τόνισε ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν όλα τα κίνητρα που θα ισχύσουν για την πρόσληψη γιατρών του ΕΣΥ και για μακρινές περιοχές. Ενώ αυτές τις ημέρες γίνεται η επεξεργασία νομοσχεδίου που αναμένεται να ψηφιστεί τον Απρίλιο, σύμφωνα με το οποίο αναπροσαρμόζεται όλη η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Γίνονται όλα καινούργια. Από την αρχή, όλα όσα έχουν σχέση με γιατρούς, κέντρα υγείας, τόμοι. Ο χάρτης υγείας αναδιοργανώνεται και γίνεται με βάση τα διεθνή πρότυπα και τις ανάγκες των κατοίκων, δίνοντας απάντηση στα παράπονα και κατοίκων από περιοχές του Εύρου για την αποδυνάμωση των περιφερειακών ιατρίων και κέντρων υγείας. Γενικά τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα, αλλά έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα σημείο. Mm-hmm. Θα προτιμούσα να είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα αυτά. Τα δύο νοσοκομεία του νομού mm-hmm. δεν πιέζονται όπως πιεζόντουσαν, mm-hmm. αλλά εξακολουθούμε να πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί mm-hmm. και ελπίζω να έχουμε εμβολιαστεί όλοι μέχρι τώρα κοντά, γιατί φαίνεται ότι αυτή είναι η προφύλαξή μας. Μάλιστα. Σε ένα νομό που πραγματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, κυρία Υπουργέ, είχε μοιρασίως 500 κρούσματα. Περάσαμε δύσκολα, ναι, δηλαδή, το τελευταίο δίμηνο. Ναι, έχετε δίκιο, για πείτε μου. Όχι, ναι, περάσαμε δύσκολα για μεγάλο χρονικό διάστημα και με απώλειες. Δεν ξέρω η εικόνα που έχετε για την ανταπόκριση, πώς ανταποκρίθηκαν οι δύο δομές μας, οι νοσηλευτικές, το Πανεπιστημιακό και το Γενικό Νοσοκομείο Δημοτήχου, πάνω σε αυτό. Νομίζω και οι δύο κάνανε μια τεράστια προσπάθεια να κρατήσουν τα κρούσματα mm-hmm. Και τα καταφέραν πολύ καλά. Δηλαδή και το Δημότυπο, γιατί επισκέφθηκα και τα δύο νοσοκομεία, mm-hmm. η προσπάθεια όλων των ανθρώπων και του νοσηλευτικού και των γιατρών ήταν εξαιρετική mm-hmm. Και της Αλεξανδρούπολης mm-hmm. που είχε για κάποιο διάστημα και πολύ πίεση, γιατί μια εποχή τα μικρότερα νοσοκομεία δεν είχαν ασθενείς με COVID. Mm-hmm. Πάντως όλοι οι συνάδελφοι πραγματικά κάνανε εξαιρετικά καλή δουλειά. Παρατείνεται μετροπολογία του Υπουργού Εργασίας που κατατέθηκε στην Βουλή το πρόγραμμα για τους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας Θράκη ΑΕ και συγκεκριμένα μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2022.
Παρατείνεται με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή το πρόγραμμα για τους πρώην εργαζομένους στην αλτοβιομηχανία Θράκη Φερών μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2022, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μετά τη λήξη του, οι εργαζόμενοι θα έχουν δικαίωμα ένταξη σε νέο πρόγραμμα ανέργων διαρκείας 18 μηνών σε φορείς του δημοσίου τομέα. Αυτά αναφέρει σε ανάρτησή του βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Κελέτσης. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώθηκε με την κατεθήσα τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας η παράταση του ειδικού προγράμματος επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας των πρώην εργαζομένων της αλαντοβιομηχανίας Θράκη ΑΕ ως ωφελούμενων ειδικών προγραμμάτων του Υπουργείου μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2022. Με το πέρας της παράτασης αυτής, οι εργαζόμενοι δύναται να ενταχθούν σε νέα ειδικά προγράμματα απασχόλησης ανέργων διάρκειας 18 μηνών σε φορείς του δημοσίου. Σε συνάντηση που είχα πραγματοποιήσει με τον Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη το Σεπτέμβριο του 2021, είχα αναλύσει τους λόγους για τους οποίους ήταν απαραίτητη η παράταση των προγραμμάτων αυτών και κυρίως είχα τονίσει την ανάγκη για άμεση άρση των γραφειοκρατικών διαδικασιών προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή των δεδουλευμένων υποχρεώσεων. Με την τροπολογία αυτή επέρχεται επίλυση του ζητήματος και γι' αυτό το λόγο οφείλονται θερμές ευχαριστίες στον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη για τη θετική του ανταπόκριση και το ενδιαφέρον του για το ζήτημα των εργαζομένων της αλαντοβιομηχανίας Θράκη ΑΕ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του και βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Δερμετζόπουλος. Για το ίδιο θέμα, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης δήλωσε: στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή στο άρθρο 61, δίνεται παράταση στο πρόγραμμα απασχόλησης των πρώην εργαζομένων στην αλαντοβιομηχανία Θράκη ΑΕ μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2022. Μετά το πέρας της παράτασης, οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε νέα ειδικά προγράμματα απασχόλησης ανέργων διάρκειας 18 μηνών σε φορείς του δημοσίου. Ευχαριστούμε τον αρμόδιο Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη για την υλοποίηση της δέσμευσής του. Είναι ένα θέμα που δώσαμε όλοι μαζί αγώνα για να λυθεί και αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση που έχει λάβει αίσιο τέλος. Να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για την αξιοποίηση και λειτουργία των Ιαματικών Οτών Τραϊανούπολης. Ζητά με επιστολή του το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΙΕΔΑ και σύμβουλος της κοινότητας Αλεξανδρούπολης Δημήτρης Μερκούρης. Κύριοι συνάδελφοι, άκουσα με προσοχή τα όσα υπόθηκαν πρόσφατα σε ραδιοφωνικό σταθμό σχετικά με τα Ιαματικά Λουτρά Τραϊανούπολης. Εάν εξαιρέσει κανείς τις άστοχες επισημάνσεις του Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος φάνηκε ότι είχε ελλειπή ενημέρωση ή δεν φρόντισε να ενημερωθεί, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι οι αιματικές πηγές και οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Τραϊανούπολη πρέπει να αξιοποιηθούν και να προσδώσουν θετικό πρόσημο στην αναπτυξιακή στρατηγική της επιχείρησης και του Δήμου μας. Ωστόσο, έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία πρέπει να συνυπολογιστούν. Το πρώτο αφορά τις υποδομές οι οποίες βρίσκονται σε αρχαιολογικό χώρο και οι όποιες παρεμβάσεις και επεκτάσεις των υποδομών θα πρέπει να προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν σε άμεση και αγαστή συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων. Το δεύτερο αφορά στην ίδια τη βιωσιμότητα των ιαματικών πηγών, εάν επανειλειτουργήσουν στη βάση των αναπτυξιακών και πολιτικών επιλογών που ακολουθήθηκαν έως σήμερα. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να εργάζονται 45 υπάλληλοι για 40 δωμάτια, ούτε και να λειτουργεί η δομή σε εποχιακή βάση. Νομίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι έχουμε δύο επιλογές και ήρθε η κατάλληλη ώρα, δεδομένου ότι αιματικά λουτρά τώρα παίρνουν το ειδικό σήμα λειτουργίας για να προκρίνουμε μία από αυτές. Η πρώτη επιλογή μας είναι να δοθούν τα ιαματικά λουτρά ή εγκαταστάσεις σε ιδιώτη επενδυτή μέσα από ένα διεθνή διαγωνισμό. Η επιλογή την οποία και προκρίνω είναι η αξιοποίηση των ιαματικών λουτρών από την ίδια την επιχείρηση. Η δεύτερη επιλογή αφορά στην αξιοποίηση από την ΤΙΕΔΑ και μπορεί να συμπεριλάβει και την ίδρυση και λειτουργία μιας δημοτικής μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων. Εκτός δηλαδή από την αποκατάσταση των υπαρχόντων υποδομών και την εξυπηρέτηση επισκεπτών, να ενσωματωθεί και να δημιουργηθεί πρόσθετη υποδομή για μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Μια δημοτική μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων που θα δίνει πρόσβαση σε όλους τους ηλικιωμένους, ανεξαιρέτως μουσουλμάνους, καθολικούς, χριστιανούς κλπ. Απουσιάζει από το Δήμο μας στο πλαίσιο της διασφάλισης των ίσων δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση των διακρίσεων. Αυτή η επιλογή προκρίνεται στα αναπτυξιακά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχεται σε πλήρη αρμονία με το υφιστάμενο περιβάλλον, ενώ εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα λόγω της κυκλικής οικονομίας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους λόγους αυτούς, ζητώ από το Συμβούλιο να έρθει το θέμα προς συζήτηση και να ληφθεί απόφαση. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό γινόταν και επί των ημερών σας, έτσι, όταν ήταν Δημοτική Αρχή η παραταξή σας. Κοιτάξτε, ήταν ένα από τα ενδεχομένως λάθη τα οποία ο Δήμαρχος δεν το αντιλήφθηκε, δεν το κατάλαβε και ή στηρίχθηκε σε κάποια λόγια. Δεν είχε άμεση επαφή, με αποτέλεσμα όμως να πάρουμε, να εισπράξουμε και να βρισκόμαστε σήμερα στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, όμως, δεν έκανε μόνο λάθη ο Αιτόπουλος, έκανε λάθη και ο Δήμαρχος, επικεφαλής παραταξής σας, που για 40 δωμάτια προσλάμβανε 45 υπαλλήλους. Σωστά. Δεν τα προσλάβανε ο κύριος Λαπάκης.
υπήρχε ο κύριος Αρβανιτίδης, ο οποίος λειτουργούσε και είχε την απόλυτη εμπιστοσύνη, δεδομένου ότι ήταν ένας πρώην δήμαρχος. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Αρβανιτίδης μέλος της παράταξής σας, δεν ήταν? Είχε απόλυτη όμως εμπιστοσύνη ο κύριος Λαμπάκης στον κύριο Αρβανιτίδη, γιατί δεν ήταν όποιος, ήταν ένας πρώην δήμαρχος. Ναι, λοιπόν. Έτσι, λοιπόν, άρα δεν έπρεπε να του είχε εμπιστοσύνη, λέτε τώρα. Κακώς του είχε εμπιστοσύνη. Εγώ, κατά την άποψή μου, κακώς του είχε εμπιστοσύνη, βεβαίως. Μάλιστα. Είναι και οι λόγοι, είναι οι ψηφίδες αυτές που μας έφεραν στην αντιπολίτευση. Και αν δεν τις πούμε με ειλικρίνεια, προσέξτε κύριε Αποστολή, εγώ δεν έχω ασκήσει διοίκηση. Όμως είμαι υποχρεωμένος σε αυτή την παράταξη την οποία βρίσκομαι και υπερασπίζομαι, και γιατί πιστεύω ότι μπορεί να δώσει πάρα πολλά, να μιλήσω με αλήθεια προς τον συνδημότη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα τους κοιτάξουμε στα μάτια και θα πάμε μπροστά. Και θα μπορούμε να μας εμπιστευτούμε ξανά. Αν δεν αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, τότε τι κάνουμε? Ωραία. Και ο ιδανικότερος χώρος για να μπορεί να γίνει και μια μικρή μονάδα για φροντίδα ηλικιωμένων, είναι νομίζω ο ιδανικότερος χώρος για να πάρει ένα μέρος από τα καταλήμματα τα οποία υπάρχουν και της κρινολογικής μονάδας, ή να γίνει μια προσθήκη, δηλαδή επλέον κτίρια. Ναι. Είναι κάτι το οποίο προκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι συμβατικά λοιπόν, δηλαδή με τις προδιαγραφές, αλλά και με τις προτεραιότητες τις οποίες θα μπορούσε να μπει σε ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ο βασικός λόγος της παρουσίας του κ. Νίκου Παπά στην Αλεξανδρούπολη πριν από λίγες ημέρες ήταν η συμμετοχή του στην κομματική διαδικασία της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, όπου εκεί αναπτύχθηκαν όλα τα τρέχοντα σημαντικά προβλήματα με στόχο την καλύτερη προετοιμασία και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Παπά συνάντησε μάλιστα και εργαζόμενους του ΟΣΕ και τόνισε πως έχουμε τα σημάδια συστηματικής και στοχευμένης εγκατάλειψης αυτού του φιλικού προς το περιβάλλον και οικονομικού μεταφορικού μέσου. Οι Νομαρχιακές Επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε όλη την Ελλάδα προετοιμάζονται, οργανώνονται και με δημοκρατικό τρόπο θα αυξήσουν τη συμμετοχή, τη δημοκρατία και την αποτελεσματικότητα του κόμματος ολοκληρωτικά. Σε ό,τι αφορά το δικό σας αντικείμενο, τις μεταφορές, αν το μέραξε το χρόνο, έχετε κάτι να δηλώσετε? Ο δικός ήρθατε από Θεσσαλονίκη, από όσο ξέρουμε. Ήρθαμε ο δικός, ναι, και από όσο ξέρουμε, υπάρχουν εκκρεμότητες και στον Εύρο και κυρίως στο σιδηροδρομικό κομμάτι. Είμαστε αποκομμένοι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πολύ καλά το είπατε. Ήρθαμε ο δικός, διότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα μετάβασης επίγεια. Δηλαδή δεν βλέπει σιδηροδρόμο να τη συνδέει η Αλεξανδρούπολη με την υπόλοιπη χώρα. Έχει μείνει μόνο ένα δρομολόγιο, ένα ζεύγος δηλαδή δρομολογίων, το οποίο πάει προς βορρά, Ορεστιάδα, Πίθιο κτλ. Και εδώ πέρα έχουμε τα σημάδια μιας πάρα πολύ συστηματικής και στοχευμένης εγκατάλειψης αυτού του φιλικού προς το περιβάλλον, οικονομικού μεταφορικού μέσου, με ξεκάθαρη στόχευση να ευνοηθούν οι εναλλακτικοί τρόποι για τις μεταφορές. Ακριβώς λόγω της αρμοδιότητας που έχει αναλάβει στο ΣΥΡΙΖΑ την εποχή αυτή και είναι υπεύθυνος για τις υποδομές αλλά και για τις μεταφορές, κάναμε συναντήσεις προκειμένου να αναδειχθούν, να πληροφορηθούμε αλλά και να αναδειχθούν τα τοπικά ζητήματα σε ό,τι αφορά κυρίως το ζήτημα των μεταφορών, όπως και ο ίδιος ανέφερε πιο πριν. Τα τρένα δυστυχώς λείπουν από την περιοχή μας και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ιδιαίτερα στη σύγχρονη Ευρώπη το τρένο είναι ένα κύριο μέσο μεταφοράς που ενισχύει όχι μόνο το επιβατικό κοινό και την κίνηση, αλλά και την κίνηση των εμπορευμάτων. Και ειδικά σε μια περιοχή όπως είναι ο Εύρος και η Θράκη, που για μας ο ΣΥΡΙΖΑ πάντοτε θεωρούνταν το κέντρο των Βαλκανίων. Τα σημαντικά έργα υποδομής που θα αλλάξουν την όψη της Βόρειας Ελλάδας και οι νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο του 5ου North Prodexpo για την ακίνητη περιουσία στη Βόρεια Ελλάδα συνέδριο, στο οποίο και συμμετείχε και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κ. Γιάννης Ζαμπούκης.
Τα σημαντικά έργα υποδομής που θα αλλάξουν την όψη της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης, ο σχεδιασμός κλιματικά ουδέτερων πόλεων, η διεθνή στάση στο real estate, οι προκλήσεις στην ανάπτυξη, οι νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται, η ανάγκη για σύγχρονους χώρους και η δημιουργία logistics hub για την Νοτιοανατολική Ευρώπη βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο του 5ου North Front Expo για την ακίνητη περιουσία συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Το συνέδριο επέστρεψε φέτος με φυσική παρουσία συνέδρων και φιλοξένησε περισσότερους από 30 ομιλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο ολιστικό πλάνο έργων που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να την καταστήσουν πρωταγωνίστρια της νέας εποχής, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, μιλώντας για τα έργα στη Βόρεια Ελλάδα, όπως παράδειγμα για το Θεσσαλονίκη Τοξότες και το Αλεξανδρούπολη Ορμένιο. Για να συζητήσουμε για όλα τα μεγάλα έργα υποδομής που προχωράν το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, προχωρούν στη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε σε μια θέση αυτή τη στιγμή να σας πούμε ότι πέρα από το μετρό, που είναι ένα έργο το οποίο ταλαιπώρησε την πόλη μας όλα τα προηγούμενα χρόνια, πλέον έχει μπει στην τελική του ευθεία να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023. Στα έργα υποδομής που υλοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, υπογραμμίζοντας πως η περιοχή συγκεντρώνει το ενδιαφέρον επενδυτών και κατασκευαστικών ομίλων. Ο κύριος Καλαφάτης επεσήμανε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για πάνω από 20 έργα στη Θεσσαλονίκη και σημείωσε πως η πόλη, η Μακεδονία και η Θράκη αποκτούν σημαντικές υποδομές. Τα δεδομένα αυτά αφορούν ολόκληρη τη χώρα. Αποδεικνύουν ότι η χώρα μας αλλάζει. Μαζί της αλλάζει και αλλάζει ακόμα πιο γρήγορα η Μακεδονία, η Θράκη, η Θεσσαλονίκη. Και ό,τι έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γίνεται. Ό,τι είπαμε αποδεικνύεται στην πράξη. Η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Θράκη αποκτούν υποδομές και υποδέχονται δράσεις που φέρουν νέες επενδύσεις και νέες θέσεις δουλειάς. Στις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης που διανοίγονται για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αναφέρθηκε ο Δήμαρχος της πόλης Γιάννης Ζαμπούκης. Όπως ανέφερε ο κ. Ζαμπούκης, σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία πώλησης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, ενώ ήδη σε εξέλιξη βρίσκεται και η φάση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών με τις τελικές αποφάσεις να τοποθετούνται το Μάιο του τρέχοντος έτους. Επιπρόσθετα, ένα ακόμη εμβληματικό έργο αποκτά σάρκα και οστά. Πρόκειται για την κατασκευή της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού που συνδέει οδικά το λιμένα με την Εγνατία Οδό, έργο αρχικού προϋπολογισμού 36 εκατομμυρίων ευρώ. Η προθεσμία εκτέλεση των εργασιών 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο κ. Ζαμπούκης αναφέρθηκε σε μία σειρά έργων σημασίας για την Αλεξανδρούπολη, μεταξύ άλλων στην αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης-Ορμενίου με ηλεκτροκίνηση και τη μετατροπή της σε διπλή κατεύθυνση, καθώς και η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Αλεξανδρούπολης που ολοκληρώνεται και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρόκειται να μπει σε λειτουργία. Ήταν ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είχα την τιμή και για την προσωπική πρόσκληση να συμμετάσχω, αλλά κυρίως για να εκπροσωπήσω την κοινωνία μας της Αλεξανδρούπολης και να παρουσιάσω μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών και με τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών της Κεντρικής Μακεδονίας τα έργα υποδομών στην Αλεξανδρούπολη. Και όντως τα έργα ήταν τόσο πολλά, μονοπόλησε το ενδιαφέρον, αν θέλετε, η συζήτηση. Θα προβληθεί και αυτή άμεσα τις επόμενες μέρες αυτό το κομμάτι της ανοιχτής συζήτησης που έλαβε η χώρα στη Θεσσαλονίκη και προς την κοινωνία μας, διότι πραγματικά όλα τα φώτα και το ενδιαφέρον, η προσοχή, τα βλέμματα είναι στραμμένα αυτή τη στιγμή προς την πόλη μας. Θυμίζω έτσι επιγραμματικά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου μεταχών του ΟΛΑ, του λιμανιού, που γύρω από το λιμάνι περιστρέφονται και υπόλοιπες δημόσιες επενδύσεις, όπως είναι η κατασκευή που ξεκίνησε με την ΤΕΚΑΛ του Ανατολικού Περιφερειακού, που συνδέει το λιμάνι πλέον με την Εγνατία Οδό, όπως είναι η σιδηροδρομική γραμμή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον ανοιχτό διαγωνισμό προκειμένου να μετατραπεί σε ηλεκτροκίνηση η πρώτη υπάρχουσα γραμμή και να γίνει και η δεύτερη πλέον με ηλεκτροκίνηση σε αντίθετη φορά, όπως είναι μια σειρά από άλλες επενδύσεις ιδιωτικές δίπλα στις δημόσιες που εξελίσσονται, το LNG όπως σας είναι επίσης γνωστό, το φυσικό αέριο το οποίο είναι και αυτό στη διαδικασία σύνδεση τοπικού δικτύου, η κατασκευή, υπάρχει μια κατασκευή μονάδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επίσης από το υγροποιημένο πλέον αέριο και μια σειρά από άλλα project τα οποία είναι είτε στην εκτέλεσή τους είτε στη δρομολόγησή τους προκειμένου να στούν ως επενδύσεις στη χώρα. Αυτά παρουσιάσαμε, συστηθήκαμε στο κοινό που ήταν ένα ενδιαφέρον κοινό, ειδικότερα από τον χώρο του real estate, και υπήρχε μια ανοιχτή
πρόσκληση, ειδικά από αυτούς με τους οποίους ασχολούνται με το τουριστικό και ξενοδοχειακό μάρκετινγκ. Πρόγραμμα Μαμούθ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτηρίων θέτει σύντομα σε ισχύ το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός κ. Κώστας Κρέκας και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας Ορυκτών Πλούτων, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, πρόκειται για το Ηλέκτρα και θα κινήσει άμεσα μετά τη δημόσια διαβούλευση του οδηγού εφαρμογής. Σημαντική όθηση στον κλάδο των τεχνικών έργων και σε μικρές και μεσαίες εταιρείες εκτιμάται πως θα δώσει το πρόγραμμα Ηλέκτρα για την ενεργειακή εξοικονόμηση των δημοσίων κτηρίων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι ξεκινάει. Υπολογίζεται ότι από τα 100.000 δημόσια κτίρια μόλις 17.000 έχουν εκδώσει ενεργειακό πιστοποιητικό. Με άλλα λόγια, τα περισσότερα κρατικά κτίρια είναι περιβαλλοντικές βόμβες καθώς εκπέμπουν ιδιαίτερα υψηλούς ρήπους διοξιδίου του άνθρακα και καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Το πρόγραμμα Ηλέκτρα, που είναι προϋπολογισμού 640 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό το οποίο μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιήσει κεφάλαια μέχρι και 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αναμένεται ότι θα δώσει λύση στο πρόβλημα των ρηπογόνων δημόσιων κτηρίων. Υπολογίζεται εξάλλου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι στα κτίρια αποδίδεται ετησίως το 40% των άμεσων και έμεσων εκπομπών που σχετίζονται με την ενέργεια. Από το ποσοστό αυτό, το 28% των εκπομπών σχετίζεται με τη λειτουργία των κτηρίων, ενώ το 11% των εκπομπών οφείλεται στα υλικά κατασκευής των ακινήτων. Και δεδομένου ότι τα 2/3 των υφιστάμενων κτηρίων θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν το 2040, η ανακαίνισή του για τον περιορισμό των εκπομπών αερίου είναι μονόδρομος. Η κατάσταση είναι ως ένα βαθμό καλύτερα για τα δυτικά κτίρια. Και αυτό επειδή οι υφιστάμενες κατασκευές έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής σε προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης, με το κενό να παρατηρείται σε ό,τι αφορά στα δυτικά κτίρια στην υιοθέτηση προγραμμάτων στατικής ενίσχυσης. Άρα, τι πρέπει να κάνει ένας Δήμος? Να το θέσει θέμα στην ΚΕΔΕ και να πει στον οδηγό που θα βγει: θέλουμε αυτό και αυτό. Άλλον δεν θα γίνει. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή η θέση του επιμελητηρίου. Να βοηθήσουμε να καταλάβουν οι φορείς ότι βγαίνει ένα πρόγραμμα που λέγεται Ηλέκτρα, που θα βοηθήσει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων των δημοσίων. Άλλο άμα βοηθήσει κάποιους περισσότερο, άλλους κάποιους λιγότερο. Ναι, ναι. Ποιος βοηθάει? Βοηθάει τέσσερις τομείς, είτε είναι πρόνοια, είτε είναι υγεία, είτε είναι τα δημόσια. Υπάρχουν προτεραιότητες. Τα λοιπά, ναι. Ξέρω εγώ διάφορα πράγματα. Να δούμε ο καθένας από πλευράς του και να δει πόσο μπορεί να συμμετάσχει. Αν ο άλλος δει ότι μπορεί, αν είναι κάποιος φορέας και δει ότι μπορεί, θα πει εγώ. Εμένα με βολεύει αυτό ενδεχομένως το πρόγραμμα. Από τη στιγμή που έχω κάποια άλλα, βεβαίως, αν είναι με 100% δεν λέει κανείς το αντίθετο. Χρηματοδοτήσεις, ναι, ναι. Κάποιος μπορεί έστω και σε ένα ποσό να τους βοηθήσει. Όμως, σίγουρα δίνει το κίνητρο στους φορείς που ενδιαφέρονται να πιέσουν πριν βγει ο οδηγός ο επίσημος. Είμαστε διαβούλευση του οδηγού. Να ξεχωρίζουμε ότι δεν θέλω από τα στάδια. Αυτή τη στιγμή το στάδιο έχουμε έναν προοδηγό που λέει ποιες είναι οι υποχρεώσεις. Και εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι θα πρέπει, παραδείγματος χάρη, πρώτον λέει να είναι τα κτίρια νομίμως υφιστάμενα. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει όποιος ενδιαφέρεται να δει: έχω νόμιμα τα κτίρια μου? Ωραία, προχωράω. Ποια ενεργειακή κλάση είμαι? Γιατί αυτές, για εμείς δεν λύζεται ο κόσμος, όλα τα κτίρια έχουν ενταχθεί πλέον σε ενεργειακές κλάσεις σε σχέση με το πόσο ενεργοβόρα είναι η χαμηλότερη και πόσο εξοικονόμηση ενέργειας είναι η καλύτερη. Άρα ποιος σκοπός του προγράμματος? Όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα περισσότερα κτίρια και ειδικά τα δημόσια είναι κάτω-κάτω. Θα κάνουμε κάποιες ενέργειες να ανεβούν επάνω-επάνω. Mm-hmm. Μετά, τι λέει άλλο? Λέει ότι θα πρέπει αυτή να αναφορά στο σύνολο του κτίριου. Δηλαδή δεν θα πάμε όπως με την εκδοσία. Να κάνουμε μεμονωμένα κάποιες... Ωραία, έχει πρόβλημα ο πρώτος όροφος. Να το φτιάξουμε μόνο αυτό. Όχι. Σαν κτίριο, σαν σύνολο θα το δούμε, γιατί η ενεργειακή του αναβάθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει εκείνες κινήσεις που θα βοηθήσουν το κτίριο ως οντότητα, ως σύνολο. Πάμε τώρα να δούμε τι απαντά ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Γιάννης Πλακιωτάκης, σε ερώτημα που του έθεσε ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, το κόμμα δηλαδή της Ελληνικής Λύσης, σε σχέση με την ίδρυση και λειτουργία της Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη. Αναφορικά με το θέμα ίδρυσης και λειτουργίας Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής στην Αλεξανδρούπολη, σας γνωρίζουμε ότι με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου στις 3 Τετάρτου του 2002 παραχωρήθηκε κατά κυριότητα στο τότε Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έκταση 148.010 τετραγωνικών μέτρων του αγροκτήματος Καλυθέας Νέας Χιλής στον ομό Εύρου με σκοπό την ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων για την ίδρυση και λειτουργία Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος. Η εν λόγω πράξη παραμένει σε ισχύ, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα πράξη ανάκλησής της. Σημειώνεται ότι με εκεί ανατέθηκε στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου η διαδικασία δημοπράτησης και εκτέλεσης του έργου ανέγερσης κτηριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος στην εν λόγω έκταση, η οποία ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε. Παρότι οι ανάγκες της βασικής εκπαίδευσης του Λιμενικού Σώματος ικανοποιούνται επαρκώς κατά την παρούσα χρονική στιγμή στις υφιστάμενες υποδομές του πολεμικού ναυτικού, επισημαίνεται ότι η ίδρυση Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος αποτελεί στρατηγικό στόχο για την ουσιαστική αναβάθμιση της παρεχόμενης βασικής εκπαίδευσης καθώς και της επιμόρφωσης των στελεχών του Λιμενικού
Λιμενικού Σώματος. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε πρόταση για τη χωροταξική εγκατάσταση της Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος εξετάζεται από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, λαμβανομένων υπόψη όλων των συναφών παραμέτρων. Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για ένα κύκλο σημαντικών παρεβάσεων που θα αναβαθμίσουν το λιμάνι της Αμοθράκης. Άλλο ένα βήμα για την υλοποίηση του έργου αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του λιμένα Καμαριώτισσα στη Σαμοθράκη έγινε με την απόφαση έγκριση των περιβαλλοντικών του όρων από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Μετά από τις παρεμβάσεις, ο λιμένας θα εξυπηρετεί ως 3 επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία μήκους 84 μέτρα, 135 μέτρα και 180 μέτρα και ως 3 ταχύπλοα πλοία μήκους μέχρι 30 μέτρα στα νέα παραλιακά κρυπηδώματα. Θα μπορεί να εξυπηρετεί επίσης εμπορικά πλοία δεξαμενόπλοιο και φορτηγίδα έως 46 ελευτικά σκάφη, ελευτικά σκάφη, τράτες γρυγρή, λιπάρες τεχνικά σκάφη και έως 49 μικρά σκάφη τόσο των μόνιμων κατοίκων του νησιού, όσο και διερχόμενα κυρίως κατά τη θερινή περίοδο. Τέλος, θα μπορεί να εξυπηρετήσει και ένα κουραζιερόπλοιο μήκους μέχρι 135 μέτρα. Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν σε επέκταση του προσύνεμου μόλου. Η επέκταση έχει συνολικό μήκος 290 μέτρα. Τοποθετείται επίσης φάρος ναυσιπλοείας, ενώ προβλέπεται αποξύλωση του υφιστάμενου προφυλακτήριου τοιχείου και κατασκευή καινούργιου προς την προσύνεμη πλευρά. Κατασκευή νέων παραλιακών κρυπηδωμάτων μετά την αποξύλωση του υπαίνιμου μόλου και του προβλήτα και τη διαμόρφωση χερσαίου χώρου όπισθεν αυτών. Αυτά έχουν συνολικό μήκος 451,40 μέτρα και κατασκευάζονται σε επέκταση δυτικά των υφιστάμενων. Κατασκευή νέου υπαίνιμου μόλου κατασκευάζεται δυτικά των νέων κρυπηδωμάτων, έχει μήκος 95 μέτρα και στο ακρομόλιο του τοποθετείται φανός ναυσιπλοείας. Δημιουργία νέου λιμενικού τμήματος ακτοπλοείας και μικρής κρουαζιέρας. Τοποθέτηση πλωτού προβλήτα. Εντός της λιμενολεκάνης ποντίζεται πλωτός προβλήτας μήκους 60 μέτρων πρώτων υφιστάμενων παραλιακών κρυπηδωμάτων για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού ελευτικών σκαφών. Βυθοκόρηση της λιμενολεκάνης. Νέες κτηριακές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Προβλέπονται οι εξής κτηριακές υποδομές: δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων, στέγαστρο αναμονής επιβατών. Το υφιστάμενο ημιτελές κτίριο τελωνίου αστυνομίας κατόπιν απαραίτητων εργασιών θα εξυπηρετεί ανάγκες στέγασης και αποθήκευσης υλικών καθαριότητας και πρασίνου και άλλων υπηρεσιών διαχείρισης του λιμένα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.